Γεια σε όλους, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Είμαι ο Στέλιος και σήμερα θα μιλήσουμε για τον ναρκισισμό. Θα μιλήσω από προσωπική εμπειρία για την ιδέα γενικότερα του ναρκισισμού, πώς εξελίχθηκε μέσα μου με τα χρόνια και πώς βοήθησε και η ωριμότητά μου και η ωρίμανσή μου σαν άνθρωπος όσο περνάνε τα χρόνια για να μπορέσω να διαχειριστώ αυτή την τάση. Πρώτα απ' όλα, να ξεκινήσουμε με τα βασικά. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε στην φύση μας, πιστεύω, το να είμαστε ναρκισσιστές σε μικρό έως μεγάλο βαθμό. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο υπάρχει ούτως ή άλλως. Άλλοι σε άλλους περισσότερο, σε άλλους λιγότερο, σε άλλους δεν υπάρχει εξ αρχής και εκδηλώνεται μετά από κάποιο συμβάν. Σε μερικούς άλλους υπάρχει εξ αρχής και μετά καταλαγιάζει γιατί μπορεί να έχουν φάει τα μούτρα τους σε μερικές περιπτώσεις κτλ. Είναι δηλαδή μεν ένα καθολικό φαινόμενο, αλλά ποικίλει ανάλογα το άτομο. Από τη δικιά μου εμπειρία, να πω ότι γενικότερα πάντα ήμουνα υπερβολικά αισιόδοξος, υπερβολικά, ας πούμε, έχοντας υπερβολική αυτοπεποίθηση, αλλά πολλές φορές γινόμουν υπερφύαλος, που σημαίνει ότι ακόμα και με μερικά πράγματα δεν ίσχυαν, εγώ πίστευα ότι ίσχυαν. Και αυτό έχει, μπορείς να το καταλάβεις από διάφορες επιλογές, ας πούμε. Πάρα πολλοί νομίζουμε ότι είμαστε καλοί σε κάτι πριν γίνουμε. Έτσι έχουμε μερικές λάθος εντυπώσεις. Έχουμε μερικές εντυπώσεις τις οποίες εμείς νομίζουμε πάντα ως σωστές, αλλά όταν κάποιος μας λέει ότι κάνουμε λάθος, εμείς δεν το παραδεχόμαστε. Και είναι και κάτι το οποίο συνεχώς δουλεύω με τον εαυτό μου, δηλαδή να προσπαθώ να, όταν κάποιος μου κάνει κριτική, να μην την αποδέχομαι κατευθείαν, αλλά να μην την αρνούμε. Δηλαδή, πάντα να σκέφτομαι αν αυτός που μου λέει κάτι έχει δίκιο. Δηλαδή, να γίνεται μέσα μου μια εσωτερική σύγκριση και μια εσωτερική πάλι εισαγωγικά σχετικά με το αν αυτά που μου λέει κάποιος είναι σωστά, αν έχουν βάση και αν όντως κάνω κάτι λάθος που μπορώ να διορθώσω στον εαυτό μου. Να πω γενικότερα, δηλαδή, να ξεφύγουμε δηλαδή από αυτό το στάδιο της υπερβολικής αυτοπεποίθησης και του να μην παραδέχεις τα λάθη σου. Ο ναρκισισμός είναι ένα ακραίο στάδιο, που σημαίνει ότι σε ενδιαφέρει πάρα πολύ η εικόνα σου, όπως και τον Νάρκισσο στην αρχαιότητα, που έβλεπε την ανάκλαση του εαυτού του στο νερό, και αυτό τον κατέστρεψε εν τέλει. Έτσι και σε εμάς, σήμερα μπορεί να βλέπουμε τον εαυτό μας στους καθρέφτες, στα κινητά τηλέφωνα, στην οθόνη των υπολογιστών, στις κάμερες, και γενικότερα προσπαθούμε με κάθε τρόπο να γίνουμε σχετικοί, να κερδίσουμε τα λεπτά δημοσιότητας που αναλογούν στον καθένα, τα 15 λεπτά δημοσιότητας που είναι και η γνωστή ατάκα. Δηλαδή τον ναρκισσισμό σήμερα τον έχουμε πάρει και προσπαθούμε να τον εξάγουμε στον υπόλοιπο κόσμο για να πάρουμε την αυτοεπιβεβαίωση, δηλαδή τη λεγόμενη, το ηθικό αυτό boost, το πνευματικό boost που θα πάρεις άμα κάποιος επιβεβαιώσει αυτό που εσύ πιστεύεις ότι είσαι. Άρα νοιαζόμαστε πάρα πολύ το τι πιστεύουν οι υπόλοιποι για μας, και αυτό ακριβώς είναι το στοιχείο που ευνοεί τον εσωτερικό μας ναρκισσισμό και τον κάνει να ακμάσει πλήρως, δηλαδή να μεγαλώνει και να μεγαλώνει συνεχώς, ειδικότερα όταν βλέπεις ότι αυτό που κάνεις, δηλαδή αυτό που βγάζεις προς τα έξω, το ναρκισσιστικό κομμάτι της αναζήτησης για αυτοεπιβεβαίωση, σου περνάει, ας πούμε, και περνάει η μπογιά σου και έχεις συνεχώς αποτελέσματα με αυτές σου τις πράξεις. Γιατί δεν πρέπει να είμαστε ναρκισσιστές? Πρώτα απ' όλα, πάνω κάτω ξέρουμε όλοι γιατί δεν πρέπει να είμαστε ναρκισσιστές. Πρώτα απ' όλα, οδηγούμαστε σε πολλά λάθη, σε πολλές λάθος αντιλήψεις, δηλαδή λάθος αντιλήψεις πρώτα απ' όλα για τον ίδιο μας τον εαυτό, για το τι κάνουμε σε αυτόν τον κόσμο. Λάθος αντιλήψεις για το πώς μας αντιλαμβάνονται οι υπόλοιποι άνθρωποι. Μπορείς να γίνεις, όπως είπα και στην αρχή, υπερφύαλος και να μην ξέρεις τι κάνεις, να μην ξέρεις πραγματικά τι υποκινεί τις πράξεις σου. Γιατί, ας πούμε, άμα πάρουμε παράδειγμα το Instagram και βλέπεις ότι κάποιος μπορεί να ανεβάζει συνεχώς φωτογραφίες, αυτό κάτι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι του αρέσει πολύ ο εαυτός του και μπορεί να το εκφράσει αυτό στο Instagram παίρνοντας περισσότερα like και περισσότερα σχόλια, έτσι κάνοντας boost την επιβεβαίωση. Και σήμερα στο Instagram το κάνουν αυτό πάρα πολλές γυναίκες κυρίως, αλλά και άντρες αρκετοί,
γιατί είναι σημεία των καιρών αυτά. Πρώτα απ' όλα, να ξεκαθαρίσουμε εδώ ότι πρέπει ο καθένας να αγαπάει τον εαυτό του και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να είναι πρωταρχικός στόχος και το έχω αναλύσει και σε άλλα βίντεο. Αλλά ο ναρκισισμός σε εμποδίζει ακριβώς από το να αγαπήσεις τον εαυτό σου, γιατί νοιάζεσαι τόσο πολύ για την εικόνα σου και δεν νοιάζεσαι για τίποτα άλλο. Δηλαδή νοιάζεσαι πιο πολύ για τη φάτσα σου, ας πούμε, η οποία γερνάει, αλλάζει, άλλοι τραυματίζονται, συμβαίνουν τα πάντα. Και δεν νοιάζεσαι για τα άλλα πράγματα, δεν νοιάζεσαι για την ψυχή σου, για το πνεύμα σου, για το μυαλό σου, δεν νοιάζεσαι για οτιδήποτε άλλο στη ζωή και νοιάζεσαι μόνο για την εικόνα σου. Και αυτό ακριβώς είναι που καταστρέφει τους ναρκισσιστές, γιατί όταν η εικόνα αυτή φθαρεί ή πληγεί, τότε πληγείται και όλο τους το είναι, γιατί όλο τους το είναι είναι η εικόνα τους. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο η γραμμή του να αγαπάς τον εαυτό σου και του να είσαι ένας ναρκισσός ο οποίος δεν ξέρει τι του γίνεται είναι πολύ λεπτή. Και αυτή η λεπτή πρέπει να ανακαλύψει ο καθένας μέσω του στοχασμού πρώτα απ' όλα του ίδιου του εαυτού, να ξέρει, να μάθει ο καθένας τον εαυτό του. Εντάξει, μια κουβέντα είναι, κάθε μέρα μαθαίνουμε τον εαυτό μας. Και πρώτος εγώ θα πω ότι δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι όλα αυτά που λέω πάντα τα κάνω, έτσι. Δηλαδή θα ήμουν υποκριτής άμα το έλεγα αυτό. Οπότε, στο γενικότερο νόημα του βίντεο, και με αυτό θέλω να κλείσω, είναι ότι δεν πρέπει να είμαστε υπερφύαλοι, να έχουμε αυτοπεποίθηση, αλλά αυτή η αυτοπεποίθηση να πηγάζει από γεγονότα που όντως είναι υπαρκτά, που όντως συμβαίνουν. Να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούμε, να δεχόμαστε την θετική κριτική και όχι τη συκοφαντία και να αποβάλουμε αυτόν τον ναρκισισμό και την αιμονή με την εικόνα μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αγαπήσουμε και τα άλλα κομμάτια στον εαυτό μας. Αυτά σε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι και να είστε όλοι καλά.